Κάτι δεν πάει καλά με αφορμή τη ρωσική εισβολή και τι τρομερέ καταστροφέ σε ουκρανικέ πόλει, αφού διαπιστώνουμε από ενδείξει ότι ΝΑΤΟ και Ρωσία επιδίδονται σε μια πρωτοφανού τύπου επίδειξη πυρηνική ισχύω με άγνωστο στόχο, ειδικά μετά την εκτόξευση του ρωσικού υπερηχητικού πυράβλου χθε. Συγκεκριμένα 28 ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά TU-160 και TU-95 μεταστάθμευσαν στην αεροπορική βάση Engels πολύ κοντά στην Ουκρανία. Η δορυφορική εικόνα σύμφωνα με το ImageSat International δημοσιεύτηκε στις 12 Μαρτίου 2022, ενώ μέχρι τώρα δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για το αν μεταστάθμευσαν αλλού τα αεροσκάφη ή παραμένουν εκεί. Βάσει της εικόνας διαπιστώνουμε ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ρωσικών στρατηγικών βομβαρδιστικών σταθμεύει στην συγκεκριμένη αεροπορική βάση, πιθανότατα έτοιμα για επιχειρήσεις, το για που όμως δεν κατανοούμε λόγω του τρομερού φορτίου που μπορούν να μεταφέρουν. Μιλάμε για την παρουσία τουλάχιστον 9 στρατηγικών υπερηχητικών βομβαρδιστικών τίγιου 160 και τουλάχιστον 19 βομβαρδιστικών τίγιου 95, που αποτελούν σχεδόν το 1 τρίτο όλων των ρωσικών στρατηγικών δυνάμεων. Στρατιωτική αυτοκινητοπομπή χωρί στρατιωτική σήμανση μετέφερε έω και έξι πυρηνικέ κεφαλέ στη Βρετανία, χωρί να έχει επιβεβαιωθεί ή διαψευστεί ακόμη από καμία επίσημη πηγή, ενώ το γεγονό καταγράφεται μαζικά από βρετανικέ δημοσιογραφικέ πηγέ. Γιατί λοιπόν έχουμε μετακινήσει φορτίων με πυρηνικέ κεφαλέ σε αεροπορική βάση στη Γλασκόβη παράλληλα με την παρουσία ρωσικών στρατηγικών μπομβαρδιστικών δίπλα στην Ουκρανία. Τι συμβαίνει πραγματικά μεταξύ και Ρωσία και γιατί οι Ρώσοι χθε έκαναν ουσιαστικά επίδειξη δύναμη στο ΝΑΤΟ. Με τον πύραυλο Κνίζαλ κατά ασημαντού στρατιωτικά στόχου σε σχέση με το όπλο στην Ουκρανία. Η Κίνα γιατί ακριβώς ετοιμάζεται εδώ και ημέρε με μετακίνηση δυνάμεων στα νότια με φόντο την Ταϊβάν. Αυτά και άλλα ερωτήματα ταλανίζουν την παγκόσμια κοινή γνώμη εν μέσω πανδημίας, οικονομικής και ενεργειακής κρίσης, ενώ είμαστε κυριολεκτικά στα πρόθυρα μιας ακόμα τρομερής κρίσης επισητιστικού χαρακτήρα, αφού Ρωσία και Ουκρανία προμηθεύουν με το 30 με 40% του σιταριού των πλανήτη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.